απασχολεί 2.600 εργαζομένους. Η συνέπειά της στο επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού είναι πολύ ισχυρή. Έχει μια πολύ μεγάλη δραστηριότητα ως όμιλος σε πολλούς τομείς. Ένας εκ των οποίων, ο οποίος θα αποτελέσει και το αντικείμενο της σημερινής μας συνομιλίας, είναι το handling, η επίγεια εξυπηρέτηση αεροσκαφών. Πολύ σημαντική δραστηριότητα δεδομένου ότι ο ελληνικός τουρισμός, τα 17,5 εκατομμύρια ξένοι επισκέπτες της χώρας, αποτέλεσαν ένα από τα πολύ σημαντικά αισιόδοξα στοιχεία της χρονιάς που πέρασε και που θα βασιστεί και για την επόμενη χρονιά. Γίνεται λόγος για τον όμιλο Gold Air. Έχουμε την χαρά σήμερα να έχουμε κοντά μας τον κύριο Καλίνικο Κανίλικο, εκτελεστικό αντιπρόεδρο του ομίλου, με τον οποίο θα συζητήσουμε για τα τεκτενόμενα στον όμιλο, αλλά και τα πολύ σημαντικές πτυχές που συμβαίνουν στη χώρα την περίοδο που έρχεται. Κύριε Καλίνικη, σας ευχαριστούμε θερμά για την ανταπόκριση. Να είστε καλά κι εσείς που ήρθατε. Πράγματι, η χρονιά που κύλησε, που ολοκλήρωσε το 2013, ήταν μια θετική χρονιά για τον ελληνικό τουρισμό. Εσείς είχατε την ευκαιρία, δουλεύετε σε αυτόν τον κρίσιμο τομέα, εκτός των άλλων, αυτό που λέγεται τουρισμός. Θα θέλαμε λίγο να μας δώσετε μια εικόνα καταρχήν, πριν μπούμε στα τα του ομίλου σας, πώς είδατε να εξελίσσεται ο τουρισμός το 2013 και πώς βλέπετε τι προσδοκίες υπάρχουν για τη χρονιά που διανύουμε το 2014. Θεωρώ ότι η αύξηση αυτή της τουριστικής κίνησης προς την Ελλάδα, πέραν κάποιων συγκυριών που υπάρχουν λόγω των ανησυχιών που υπάρχουν στις γείτονες χώρες και στην ευρύτερη περιοχή, θεωρώ ότι είναι μια δουλειά αρκετών χρόνων. Επειδή ο όμιλός μας δραστηριοποιείται στα τουριστικά από το 1955, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά όλη την πορεία του ελληνικού τουρισμού. Μάλιστα. Και ως ιδρυτικά μέλη του Συνδέσμου Εταιρείων Τουριστικών Επιχειρήσεων, έχουμε δει όλη αυτή την εξέλιξη. Για την ιστορία αξίζει να πούμε ότι η πρώτη πράξη επιχειρηματική ήταν η αντιπροσώπευση των πολωνικών αερογραμμών. Ακριβώς. Ακριβώς, το 1955. Από τον Δημήτρη Γκολέμη. Από τον Δημήτρη Γκολέμη, που είναι και ο ιδρυτής της εταιρείας μας. Μάλιστα. Και από εκεί προκύπτει και το όνομα της εταιρείας μας, το Gold Air. Δεν Μάλιστα. είναι από το χρυσός αέρας, είναι από το Gold Γκολέμης, D. Δημήτρης. Και Air, η αεροπορική δραστηριότητα που είχε ξεκινήσει το 1955. Μέσω αυτής της ενασχόλησης με το τουριστικό προϊόν έχει γίνει μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, κυρίως από τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, να αλλάξει η εικόνα της Ελλάδος. Και σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού έδωσε δυνατότητα να έρθουν αυτά τα αποτελέσματα που βλέπουμε σήμερα. Δηλαδή, μέσα στις χειρότερες χρονιές που περνάει η χώρα μας από θέμα κρίσης και προβλημάτων, να βλέπουμε έναν κλάδο ο οποίος λειτουργεί ανωδικά και λειτουργεί και καταλυτικά για την ελληνική οικονομία. Και να δίνει ένα στίγμα και αισιοδοξίας. Ακριβώς. Η αύξηση του ελληνικού τουρισμού είναι το σημείο έναρξης της ανάκαμψης, κατά δική μου εκτίμηση, της ελληνικής οικονομίας. Νιώθετε ότι και το 2014 έχει στοιχεία μονιμότητας αυτή? Βλέπω από τις κρατήσεις οι οποίες υπάρχουν, γιατί εμείς σαν εταιρεία δραστηριοποιούμαστε καταρχήν σε τρεις χώρες, στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Βουλγαρία. Μάλιστα. Στην Ελλάδα, στην οποία δραστηριοποιούμαστε σε 26 αεροδρόμια, ελληνικά αεροδρόμια, βλέπουμε συνεχή αύξηση των αφίξεων, που θα ξεκινήσει και πολύ νωρίτερα από ό,τι ξεκίνησε την προηγούμενη χρονιά. Δηλαδή βλέπουμε και από τις αρχές Μαΐου να υπάρχει ένα μεγάλο τουριστικό κύμα το οποίο θα έρθει στην Ελλάδα. Δραστηριοποιήστε εκτός των άλλων στον τομέα της επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών. Αυτό που λέμε handling. Ακριβώς. Άρα οι πελάτες σας είναι οι μεγάλες αεροπορικές εταιρείες. Ποια είναι η εικόνα που εσείς αποκομίζετε για το ενδιαφέρον που έχουν αυτές για τους εν Ελλάδη προορισμούς? Υπάρχουν οι αεροπορικές εταιρείες που εκτελούν δρομολόγια τα οποία τα ονομάζουμε schedule, και υπάρχουν και οι αεροπορικές εταιρείες οι οποίες εκτελούν δρομολόγια charter και κυρίως δραστηριοποιούν στην Ελλάδα την περίοδο των θερινών μηνών.
πίσω από αυτές τις εταιρείες υπάρχουν οι μεγάλοι tour operators, οι οποίοι καθοδηγούν, ίσως δρομολογούν πακέτα, τουριστικά πακέτα προς ελληνικούς προορισμούς. Αυτή τη στιγμή δείχνει ότι η Ελλάδα πουλάει σαν προϊόν. Είναι ένα προϊόν το οποίο το προτιμάνε οι ξένοι επισκέπτες και κυρίως οι ανατολικές χώρες, όπως είναι η Ρώσικη αγορά, η Πολωνική, η Τσέχικη και όλο εκείνο το κομμάτι, οι ανατολικές χώρες. Και οι αεροπορικές εταιρείες, γνωρίζοντας αυτή την αύξηση, ζητάνε από την Ελλάδα και τα ελληνικά αεροδρόμια μεγαλύτερη, περισσότερα σλότ, δηλαδή περισσότερες χρονοθυρίδες για να αφιχθούν στη χώρα μας. Από εκείνη, από αυτό το στοιχείο, εμείς βλέπουμε την αύξηση της ζήτησης. Είναι χαρακτηριστικό αυτό. Ακριβώς. Είδαμε προσφάτως και την απόφαση και της Ryanair να δραστηριοποιηθεί με πιο εντατικό τρόπο στην εγχώρια αγορά. Αυτό πώς το κρίνετε και πώς βλέπετε να διαμορφώνονται και οι ισορροπίες και με τις ελληνικές εταιρείες? Θα θέλαμε ένα σχόλιο εδώ. Η Ryanair δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά αρκετά χρόνια. Σωστά, σωστά. Απλώς τώρα αποφάσισε να εκτελέσει δρομολόγια και από το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Ελλάδος, Βενιζέλος. Το Ελευθέριος Βενιζέλος. Ναι. Εκτιμώ ότι βλέποντας την συγχώνευση των δύο μεγάλων εταιριών της Aegean με την Ολυμπιακή, εκτιμάει ότι υπάρχει κάποιο μερίδιο αγοράς που μπορεί να καλύψει, να καλύψει η ίδια. Νιώθετε ωστόσο όμως ότι εδώ, σε ό,τι αφορά τα κόστη και τα κόστη υπηρεσιών, πρέπει να υπάρξει μια σωστότερη αντιμετώπιση, να το πω απλά, σε σχέση... Το σημαντικό είναι να μην δώσουμε ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα έναντι περισσότερα, σε μια ξένη οποιαδήποτε αεροπορική εταιρεία έναντι των ελληνικών αεροπορικών εταιρείων. Μάλιστα. Γιατί όλο το ελληνικό πρόγραμμα το στηρίζουν περισσότερο ελληνικές επιχειρήσεις, οι ελληνικές αεροπορικές εταιρείες. Τουλάχιστον να μην δοθεί λοιπόν κάποια ανταγωνιστική... Να μην υπάρχει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και οι δύο να παίζουν με τους ίδιους όρους. Η εγχώρια αγορά handling έχει απελευθερωθεί, έχει λειτουργήσει σωστά εδώ και 2 χρόνια. Ποια νομίζετε ότι ήταν τα ωφέλη τα οποία προέκυψαν για το επίπεδο του πελάτη, να το πούμε απλά, αλλά και του απλού καταναλωτή από αυτή την απελευθέρωση και την δραστηριοποίηση περισσότερων παικτών? Θα ήθελα να σας πω καταρχήν ότι για τον τομέα του handling η εταιρεία μας κυνηγάει την πλήρη απελευθέρωση αυτής της δραστηριότητας από το 1999, οι οποίοι ήμασταν και η πρώτη εταιρεία η οποία πήρε άδεια handling, μετά φυσικά την Ολυμπιακή που ήταν όλα αυτά τα χρόνια, στο αεροδρόμιο του Ελληνικού. Μάλιστα. Και στη συνέχεια μεταφερθήκαμε στο Ελευθέριος Βενιζέλους και επεκταθήκαμε και σε όλα τα άλλα αεροδρόμια. 26 τον αριθμό. 26 σήμερα. Τον αριθμό. Ναι. Αυτό το πάγιο αίτημά μας, που οι λόγοι του ήταν καθαρά ανταγωνιστικοί, απέδειξε ότι και η ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει στις αεροπορικές εταιρείες αυξήθηκε σε σχέση με την προηγούμενη κατάσταση του μονοπωλίου, αλλά και οι τιμές έπεσαν σε ένα πολύ σημαντικό ποσοστό. Πράγμα που έκανε και πιο ελκυστική τη χώρα για τις ξένες αεροπορικές, ακριβώς, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Μάλιστα. Ακριβώς. Σε επίπεδο απλού καταναλωτή υπήρξε το ίδιο καταναλωτής αυτό, το γεγονός δηλαδή ότι μια ιδιωτική εταιρεία ή δύο ή τρεις δραστηριοποιήθηκε σε αυτό το χώρο? Θεωρώ ότι αυξήθηκε η ποιότητα, το σέρβις που έπαιρνε ο καταναλωτής, ο επιβάτης ουσιαστικά που έρχεται στο αεροδρόμιο, γιατί οι περισσότεροι εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο από τη στιγμή που πηγαίνει ο επιβάτης στο check-in, μάλιστα, είναι εργαζόμενοι τον handler. Από τη στιγμή που φτάνει στο αεροδρόμιο, η πρώτη υπηρεσία που παίρνει είναι το check-in, στη συνέχεια είναι το gate, στη συνέχεια είναι η μεταφορά του στο αεροπλάνο και όλα τα παρεφερή που υπάρχουν και το ανάποδο. Όλα αυτά τα πράγματα βελτίωσαν την υπηρεσία, δηλαδή μείωσαν το χρόνο παραμονής του επιβάτη στο αεροδρόμιο. Που είναι κάτι χειροπιαστό αυτό. Ακριβώς. Και μείωσαν επίσης το καλό σέρβις, το χρόνο παραμονής των αεροσκαφών στο έδαφος. Μάλιστα. Γεγονός το οποίο επιτρέπει στην αεροπορική εταιρεία να δρομολογήσει τα πτυτικά της προγράμματα ακόμα καλύτερα, ώστε να κερδίσει κάποιο λέκτο, το ονομάζουν κάποιο σκέλος
στο όλο πρόγραμμα των πτήσεων που έχει. Βιώνετε μέσα από τη δραστηριότητα της εταιρείας σας όλα τα προβλήματα και την κατάσταση των περιφερειακών αεροδρομίων. Αν μπορούσαμε να σταχυολογήσουμε 4-5 σημαντικές παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν σε αυτό το τομέα, τι θα λέγατε? Θεωρώ ότι τα περιφερειακά αεροδρόμια, τα περισσότερα, έχουν έλλειψη βασικών υποδομών. Και βασικών υποδομών που σχετίζονται με την παραμονή του επιβάτη στο αεροδρόμιο. Είτε οι χώροι είναι πάρα πολύ μικροί και ο κόσμος ο οποίος υπάρχει την τουριστική περίοδο αναγκάζει να παραμένει εκτός του χώρου του αεροδρομίου και να βρίσκεται σε ένα περιβάλλον όπως γινόταν και στο Ηράκλειο, στον ήλιο, στη ζέστη, σε συνθήκες οι οποίες δεν... Είναι λίγο τριτοκοσμικές. Ακριβώς. Ναι. Και οι οποίες δεν ενδείκνυνται σε ένα τουριστικό προϊόν το οποίο προσφέρει η χώρα μας, που είναι πάρα πολύ υψηλό. Φανταστείτε ότι το πρώτο πράγμα που βλέπει ο επιβάτης και το τελευταίο είναι το αεροδρόμιο, είναι η πύλη εισόδου. Εάν αυτό το πράγμα, δεν είναι καλό, όσο καλά και να περάσεις διακοπές του, η τελευταία εικόνα που μένει είναι αυτή που τον συνοδεύει όταν φύγει από τη χώρα μας. Μάλιστα. Εάν ταλαιπωρηθεί, θα πιστεύει ότι ταλαιπωρήθηκε σε όλες τις διακοπές. Εάν δεν ταλαιπωρηθεί και φύγει καλά, θα είναι ευχαριστημένος και θα απολαύσει την παραμονή του στη χώρα μας. Η ιδιωτικοποίηση μπορεί να είναι μια λύση στο πρόβλημα? Νομίζω ότι η ιδιωτικοποίηση είναι η λύση στο πρόβλημα. Και σίγουρα σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα, από τη στιγμή που θα γίνει, θα ολοκληρωθεί η ιδιωτικοποίηση, θα μπορέσουν τα αεροδρόμια να προσφέρουν πιο υψηλές υπηρεσίες υποδομών, όχι handling, γιατί ήδη έχουν πετύχει ένα καλό υψηλό επίπεδο υπηρεσιών handling. Μάλιστα. Το οποίο έρχεται να καλύψει τις λειτουργίες και τις ανάγκες των υποδομών. Σωστά. Εάν φτιάξουμε και το επίπεδο των υποδομών, τότε το προϊόν που θα δίνουμε στον πελάτη θα είναι πάρα πολύ καλό και αξιόπιστο. Αξίζει όμως εδώ να πει κανείς ότι όποια λύση επιλεγεί δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε αυτό που έγινε και στο Ελευθέριος Βενιζέλος, που φτιάξαμε ένα αεροδρόμιο το οποίο ήταν ένα από τα ακριβότερα αεροδρόμια της Ευρώπης. Το Ελευθέριος Βενιζέλος είναι ένα κακό παράδειγμα. Κακό παράδειγμα όσον αφορά στη λογική των χρεώσεων. Εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι καταρχήν να δούμε τους ανταγωνιστές μας. Ανταγωνιστές μας δεν είναι η Ελλάδα, είναι όλοι οι τουριστικοί προορισμοί που υπάρχουν στη γειτονιά μας, στην ευρύτερη περιοχή, και οι εναλλακτικές για τους ενδυνάμει τουρίστες που έρχονται στην Ελλάδα. Είναι η Τουρκία, είναι η Ιταλία, είναι η Ισπανία και προφανώς Κύπρος, Αίγυπτος και οι υπόλοιπες χώρες. Θα πρέπει να δούμε τις χρεώσεις που υπάρχουν και άρα να κινηθούμε σε αυτό το επίπεδο. Μάλιστα. Δεν λέω ο παραχωρησιός που αναλάβει τα αεροδρόμια να μην βγάζει το κόστος ανάπτυξης των υποδομών. Σωστά. Αλλά δεν θα πρέπει όμως να είναι και σαν το Ελευθέριος Βενιζέλος, που πήγαμε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, που για μένα είναι πολύ μικρό χρονικό διάστημα, τα 25 χρόνια, να αποσβέσουμε μια τεράστια επένδυση. Μάλιστα. Ξεκινήσαμε την κουβέντα μας με τα στοιχεία του ομίλου και θα ήθελα να κλείσουμε την κουβέντα μας με ένα τελευταίο ερώτημα. Να μας καταγράψετε λίγο την πορεία του ομίλου το 2013 και πώς, με κάποια βασικά οικονομικά μεγέθη, και ποια είναι η προσδοκία σας για το χρόνο που έρχεται. Μάλιστα. Ο όμιλός μας έχει τρεις κύριες δραστηριότητες. Η μία δραστηριότητα είναι οι αεροπορικές εταιρείες, αντιπροσώπευση αεροπορικών εταιρείων, η οποία είναι και η πιο παλιά δραστηριότητα του ομίλου. Αντιπροσωπεύεται πάρα πολλές εταιρείες ξένες. 28. 28 εταιρείες. Είναι το κομμάτι του handling, αυτό που μιλήσαμε προηγουμένως, και είναι το κομμάτι των logistics και διεθνών μεταφορών. Μάλιστα. Βλέπετε το κομμάτια τα οποία έχουν εξωστρεφή δραστηριότητα, δηλαδή απευθύνονται προς πελάτες οι οποίοι είναι του εξωτερικού, γιατί ο τουρισμός είναι ένα προϊόν το οποίο από μόνο του είναι εξωστρεφές. Η υπηρεσία προσφέρεται στην Ελλάδα, αλλά οι χρήστες αυτής της υπηρεσίας είναι ξένοι πελάτες. Οτιδήποτε ακουμπάει δηλαδή το εξωτερικό,
δείχνει ότι πάει καλά. Μάλιστα. Και δείχνει να έχει αυξητική πορεία. Βλέπετε ότι στη handling, αν δείτε και τα στοιχεία μας, έχουμε περίπου 15 με 20% αύξηση κάθε χρόνο στον κύκλο εργασιών μας. Αυτό προσφέρει και μια υγεία και στον όμιλο συνολικά. Ακριβώς. Και το ίδιο πιστεύουμε ότι θα συμβεί και το 2014. Γιατί ήδη δείχνει η πορεία του ελληνικού τουρισμού να είναι ίδια με το 2013. Εκτός αν συμβεί κάτι τραγικό το οποίο θα ανατρέψει την όλη κατάσταση. Όσον αφορά το κομμάτι του cargo, βλέπουμε ότι επειδή τα logistics, μάλλον, γιατί αυτό είναι πιο δόκιμος όρος, ακολουθεί την παθογένεια της εγχώριας αγοράς. Ακριβώς. Επειδή απευθύνεται σε Έλληνες πελάτες, ναι, οτιδήποτε προβλήματα έχει η ελληνική αγορά, η ελληνική οικονομία, αυτόματα μεταφέρονται, μάλιστα, και στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται για την ελληνική οικονομία. Μάλιστα. Στο σύνολό του, ωστόσο, ο Όμιλος πώς βάδισε το 2013 σε σχέση με το 2014 και πώς... Το 2013 θεωρώ ότι ήταν μια χρονιά ισορροπίας για τις δραστηριότητες που ακουμπάνε την ελληνική αγορά, ναι, και μια αυξητική για όποιες δραστηριότητες έχουν εξωστρέφεια. Αυτό βοήθησε στον Όμιλο καταρχήν να είναι συνεπής υποχρεώσεις όσον αφορά τις επενδύσεις που έχει κάνει, και αυτό συνολικά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επένδυσε ο Όμιλος. Οι επενδύσεις, θα σας πω ένα στοιχείο μονάχα, οι επενδύσεις στη handling μόνο φτάνουν περίπου τα 70 εκατομμύρια στα 12 χρόνια ζωής αυτής της εταιρείας. Μάλιστα. Και μέσα αυτά τα 12 χρόνια ζωής αυτής της εταιρείας έχουν απασχοληθεί χιλιάδες άνθρωποι. Με συνέπεια απέναντί τους. Και επενδύσεις που έγιναν και στη διάρκεια της κρίσης. Ορισμένα, ναι, κομμάτι, ναι, από αυτό. Το μεγαλύτερο κομμάτι επενδύσεων έγινε την τελευταία τριετία και ήταν η ανάπτυξή μας στα περιφερειακά αεροδρόμια, τα οποία απελευθερώθηκαν. Μάλιστα, μάλιστα. Και κυρίως οι επενδύσεις απευθύνονται σε μηχανήματα, ειδικά μηχανήματα, τα οποία απευθύνονται για την εξυπηρέτηση των αεροπλάνων. Αν μου επιτρέπετε, και η υπόθεση του logistics σαν δυναμική, έστω και αν σήμερα διανύει κανείς μια πολύ δραματική περίοδο, να το πούμε απλά, έχει μια πολύ μεγάλη προσδοκία. Θα σας πω, προσδοκία έχει. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε όλα αυτά τα προβλήματα που έχουμε αναδιοργάνωσης του κράτους, για να μπορέσουν και αυτοί που θα θέλανε να κάνουν δράσεις logistics στη χώρα μας να αισθάνονται μεγαλύτερη ασφάλεια για να τις πραγματοποιήσουν. Βλέπετε ότι αυτή η δραστηριότητα της Costco στον Πειραιά έδωσε πολύ μεγάλο. Είναι πάρα πολύ σοβαρή, πολύ μεγάλη και με μεγάλη προοπτική. Εάν καταφέρουμε και δώσουμε στους ξένους μία ασφάλεια για τη χώρα μας, τη διέλευση μάλλον των εμπορευμάτων τους από τη χώρα θα μας, και το μπορεί να καταστεί η χώρα μας hub για τα logistics της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και όχι μόνο. Και αυτό το πιστεύω. Εσείς πιστεύετε ότι θα μπορέσουμε να το λύσουμε αυτό το θέμα, δηλαδή σιδηροδρομικά δίκτυα, όλα αυτά. Αρκεί μικρές παρεμβάσεις, οι οποίες... Από όσο γνωρίζω, υπάρχει διάθεση και από το Υπουργείο Μεταφορών και από το Υπουργείο Ανάπτυξης να γίνουν αυτές οι παρεμβάσεις. Μάλιστα. Υπάρχει μια επιτροπή logistics, η μόνιμη επιτροπή logistics, που εισηγείται ένα νέο νομοσχέδιο αυτή τη στιγμή προς τον Υπουργό Μεταφορών, το οποίο θα βοηθήσει τον εξορθολογισμό των logistics στην Ελλάδα. Και από εκεί και πέρα, σε συνδυασμό με ένα μικρό κομμάτι ολοκλήρωση των επενδύσεων που πρέπει να γίνει, και παραδείγματος χάρη, ολοκλήρωση των επενδύσεων, έχουμε δύο σημεία που θα μπορούσαμε να είναι τα καλύτερα εμπορευματικά κέντρα της Ευρώπης, όπως είναι το Θριάσιο πεδίο, ναι, και το στρατόπεδο του Γκόνου στη Θεσσαλονίκη, τα οποία θα μπορούν να γίνουν δύο μεγάλα εμπορευματικά κέντρα οργανωμένα, να ολοκληρωθεί η σιδηροδρομική σύνδεση Αθήνα-Θεσσαλονίκη, η διπλή ηλεκτροκινούμενη σιδηροδρομική γραμμή. Μόνο αυτά τα δύο μπορούν να προσδώσουν ανάπτυξη στη χώρα μας και να προσελκύσουμε διερχόμενο φορτίο. Τι εννοώ διερχόμενο φορτίο? Να προσελκύσουμε εμπορεύματα τα οποία προορίζονται για κεντρικές χώρες της Ευρώπης, Πολωνία, Τσεχία, Ουγγαρία, οι οποίες τώρα αυτή τη στιγμή τροφοδοτούνται από τα βόρεια. Από τα βόρεια.
Με τρομακτικό κόστος για τις εταιρείες. Με μεγαλύτερο κόστος. Πολύ μεγαλύτερο κόστος. Με πολύ μεγαλύτερο κόστος. Θα μπορούσαν όλα αυτά να διοχετευτούν μέσω της Ελλάδος. Γιατί αυτή η διοχέτευση δεν είναι μονάχα πέρασμα εμπορευμάτων. Αυτά τα εμπορεύματα μπορούν να παραμείνουν, μπορούν να δημιουργηθούν, να γίνουν κάποιες μεταποιήσεις μέσα σε αυτά τα εμπορεύματα. Μπορεί να έρχονται εμπορεύματα από διαφορετικές χώρες και να ενώνονται στην χώρα μας. Και να υπάρξει μια παραγωγική δραστηριότητα. Να υπάρξει μια παραγωγική δραστηριότητα πάνω σε αυτά, να υπάρξει δηλαδή ουσιαστικά μια προστιθέμενη αξία στο χώρα. Προϊόν που περνάει. Άρα και περισσότερες θέσεις εργασίας, ανάπτυξη των logistics και μάλιστα. Να καταστεί η Ελλάδα hub για εμπορεύματα. Το οποίο δεν το πετύχαμε για τα αεροπλάνα, για το να είμαι ο Ελευθέριος Βενιζέλος hub, αλλά θεωρώ ότι η γεωπολιτική μας θέση προσφέρεται για αυτό το πράγμα. Σας ευχαριστώ θερμά για την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συνομιλία που είχαμε. Σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.